Σελίδα 260 είναι από το βιβλίο Ρουθ, το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 260. Σελίδα 260 από το βιβλίο Ρουθ, κεφάλαιο πρώτο και εδάφιο 1. Μάλλον θα διαβάσουμε από το βιβλίο Κριτών 25 εδάφιο. Το τελευταίο εδάφιο, από εκεί θα αρχίσουμε, από το τελευταίο εδάφιο του βιβλίου των Κριτών. Κατ' εκείνας τας ημέρας δίνει το βασιλεύσε το Ισραήλ, έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους αφθαλμούς αυτού. Και εν τες ημέρες καθέσει Κριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη και υπήγε άνθρωπος της από Βηθλέμ, να παρικήσει εν γη Μωάβ, αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή και το όνομα των δύο ιών αυτών Μααλών και Χελεών, Εφραθέοι και εκ Βηθλέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρτης Ναομή και έμεινεν αυτή και οι δύο ιοί αυτής και ούτι έλαβον εις αυτόν γυναίκας Μωαβίτιδας, το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μααλών και ο Χελεών και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε σηκώθη αυτή και ενήμφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ, διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο και οι δύο νύμφε αυτής μεταυτής και πορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψω συν εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας νύμφας αυτής, «Υπάγεται, επιστρέψατε εκάστη στον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς εις εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση, εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής». Και εφίλησεν αυτάς, και αυτοί ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν. Και είπαν προς αυτήν ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει στον λαόν σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, γιατί να έλθετε μετε μου, μήπως έχω έτη ιούς εν τη κοιλία μου, δια να γίνω συν άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι δια άνδρα, εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρευόμην ταύτην την ώραν και γέννη έτη ιούς, σύσι θέλετε προσμήνει αυτούς έως σου μεγαλώσωσιν. Ή θέλετε δε αυτούς αναβάλει, ή θέλετε δι' αυτούς να αναβάλλετε να παντρευτείτε, μη θυγατέρες μου, επειδή επικράνθην πολλήν πλέον παρασύς, ότι χείρ του Κυρίου εξήλθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η Ορφά την πεθεράν αυτής, η δε Ρουφ προσεκολήθη σε αυτήν. Και είπε να η Ναομή, ιδού η σύντροφός σου επέστρεψε προς τον λαό αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον κι εσύ κατόπιν τη συνύμφου σου. Και η Ρουφ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πισθέν σου. Διότι όπου αν εσύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν εσύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει με ταυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ ήδη βρίσκεται στη γη της επαγγελίας, στη γη τυρέουσα γάλα και μέλι, στη γη την οποία υπεσχέθη ο Θεός να χαρίσει στο λαό του, όπου εκεί θα τον ευλογήσει, όπου εκεί θα τον αυξήσει και όπου θα του χαρίσει τη γη των Αμορραίων και όλων των άλλων λαών,
επειδή η αμαρτία αυτών ξεπέρασε τα όρια της μακροθυμίας του Θεού, εκεί ακόμη ο Θεός προσδιορίζε να εκλέξει την Ιερουσαλήμ σαν πόλη δική του και στην οποία θα εκτίζεται ο ναός του Θεού, ο μοναδικός ναός χειροποίητος επί της γης, στον οποίο όποιος πλησίαζε συναντούσε το Θεό. Σε αυτή λοιπόν τη γη της επαγγελίας, βασιλιάς ήταν μόνο ο Θεός. Αυτός βασίλευε, αυτός κυριαρχούσε, αυτός ήταν ο Κύριος πάντων και ο Θεός έθετε δούλους του κριτές, ώστε να κρίνουν εν δικαιοσύνη Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το λαό Ισραήλ, εις το να διδάσκουν εις αυτόν την αλήθεια, το θέλημα του Θεού, να ελέγχουν όταν απομακρυνόταν, ακόμη και να ελευθερώνουν και να σώζουν όταν χρειαζόταν. Όμως το να βασιλεύει ο Θεός τη ζωή του λαού του δεν είναι μόνο θέλημα Θεού, αλλά απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων ή του ανθρώπου. Για να είναι βασιλιάς στη ζωή σου ο Θεός, πράγμα το οποίο το θέλει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το αποδέχεσαι εσύ καθημερινά, συνεχόμενα. Και όπως ο βασιλικός λόγος έχει δύναμη και εξουσία, κυριαρχεί επί όλων των απόψεων και των προτάσεων, και οι υπήκοοι του βασιλιά λέγονται υπήκοοι γιατί πάντοτε υπακούνε στα λόγια του, υποτάσσονται και ταπεινώνονται στην παρουσία του. Με αυτές μόνο λοιπόν τις προϋποθέσεις ο Θεός μπορεί να είναι βασιλιά σου και να απολαμβάνεις όμως όχι μόνο τη βασιλική εξουσία, αλλά και την προστασία και την υπεράσπιση και την ευλογία και τη δόξα τη βασιλική. Όμως η καρδιά του ανθρώπου είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και επειδή ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο αυτό το υπέροχο αγαθό της απόλυτης ελευθερίας, απόλυτη ελευθερία στο να εκλέγει αλλά και να απορρίπτει, εξητεί λοιπόν από τον άνθρωπο είτε εκλέγοντας αυτόν να ζει κοντά του, είτε απορρίπτοντας αυτόν να μετανοεί και να επιστρέφει κοντά του. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το ξέρουμε όλοι μας και το ξέρε πάντοτε ο λαός του Θεού. Όμως περίπτωση πραγματικά υπάρχει εύνοια του Θεού και η δόξα του Θεού όταν ο άνθρωπος μένει υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, όταν απομακρύνεται για να επιστρέψει, ο Θεός χρησιμοποιεί είτε τη Χριστότητά του μέσα από το λόγο του, την προτροπή του, τους ελέγχους του, είτε την παιδεία του, εάν δεν έχουν αποτέλεσμα ο λόγος, η παιδεία, η προτροπή, τότε και την αυστηρότητά του, δηλαδή την παιδεία. Είτε λοιπόν την ουθεσία, είτε την παιδεία. Σε αυτές τις τελευταίες μέρες της εποχής των κριτών, ο λαός Ισραήλ απομακρύνθηκε από το να έχει βασιλιά του το Θεό, με αποτέλεσμα ο Θεός να επέμβει με αυστηρότητα, με παιδεία και δοκιμασία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκπαιδευτική διαδικασία του Θεού για διόρθωση, επιστροφή, αναβάθμιση και εν τέλει πάλι ευλογία και καρποφορία. Αυτός είναι ο στόχος της παιδείας και της δοκιμασίας του Κυρίου, που μερικές φορές είναι απαλή και τρυφερή,
Αλλά όσο ο άνθρωπος βραδύνει να επιστρέψει και να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, γίνεται όλο και πιο επώδυνη. Και όχι μόνο πιο επώδυνη, αλλά και χωρίς δυνατότητα διόρθωσης. Γιατί όταν κλείνει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Αλλά και όταν ανοίγει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια περίοδο, στην Βηθλεέμ, ήλθε η εκπαιδευτική διαδικασία του Θεού, που είναι η παιδεία και η δοκιμασία που επιτρέπει. Το κύριο και πιο συνηθισμένο χαρακτηριστικό της παιδείας τότε ήταν η πείνα, και πράγματι έγινε πείνα μεγάλη στην Εφραθά. Εκεί ζούσε ο Αβιμέλεχ, ο Ελιμέλεχ, με τη γυναίκα του την Ναομή, το γιο του τον Μαλών και τον άλλον γιο του Χελεών. Ζούσαν εκεί που ο Θεός τους είχε πάει, στη Βηθλεέμ, που σημαίνει οίκος άρτου, οίκος του Λόγου του Θεού. Ακόμη η Βηθλεέμ ονομαζόταν και Εφραθά, που σημαίνει οίκος καρποφορίας, και στην περιοχή Ιούδα, που σημαίνει δοξολογία. Πού τους είχε θέσει λοιπόν ο Θεός? Στον οίκο του άρτου, της καρποφορίας και της δοξολογίας. Στο δικό του χώρο. Εκεί μάλιστα που επρόκειτο, ύστερα από πολλά χρόνια, να εκλεγεί από τον Θεό αυτή η πόλη για να γεννηθεί ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Ιδιαίτερη τιμή και εκλογή έκανε ο Θεός στην οικογένεια αυτή και τους έθεσε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πόλη. Όμως ήλθε η παιδεία και η δοκιμασία εξαιτίας της αμαρτίας, της παραβάσεως και της ανομίας. Και τώρα είναι ο καιρός της απόφασης. Τώρα πρέπει να πάρει απόφαση. Και όταν ο Κύριος δεν είναι βασιλιάς, οι αποφάσεις δεν είναι ορθές. Όταν δηλαδή δεν γίνεται κάτι στη ζωή μας με τη συμβουλή του Θεού, με την προτροπή του Θεού, το Λόγο του Θεού, σαν αποτέλεσμα της προσευχής και της εξήτησης του λαού του Θεού, τότε οι αποφάσεις παίρνονται με την καρδιά του ανθρώπου, που επιμένω είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, με τη λογική του ανθρώπου, που είναι απόλυτα περιορισμένη, γιατί οι γνώσεις του ανθρώπου είναι ασήμαντη στο πότε, στο πώς και στο πού, στον τρόπο, στο χρόνο και στο τι ακριβώς. Έτσι λοιπόν οι αποφάσεις που παίρνονται, και αυτό αδερφοί αγαπητοί να μην το ξεχνάμε ποτέ, οι αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος με την ανθρώπινη λογική, με την επιθυμία της καρδιάς και πολλές φορές και με την επιθυμία της σαρκός, δηλαδή με αυτό που μου αρέσει, με αυτό που θέλω ή με αυτό που λογαριάζω και υπολογίζω, οι αποφάσεις αυτές είναι καταστροφικές, όπως και σε αυτόν τον άνθρωπο τον Ελιμέλεχ, που το όνομά του ήταν «Ο Θεός μου, ο Θεός ο δικός μου είναι βασιλιάς», αλλά ήταν μόνο το όνομα και όχι τη χάρη. Θα λέγαμε είναι χριστιανός, αλλά κατά το όνομα και όχι κατά τη χάρη. Είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά μόνο κατά όνομα και όχι κατά τη χάρη. Κάποτε ήτανε, αλλά τώρα δεν είναι. Και έτσι, αντί να πάρει ορθή απόφαση, και ποια είναι η ορθή απόφαση θα δούμε σήμερα, και αυτό είναι το μήνυμα. Και ποια είναι η λανθασμένη απόφαση? Η ορθή απόφαση βεβαίως είναι αυτή που γίνεται με οδηγία από το Θεό, αλλά και επίσης η λανθασμένη απόφαση είναι αυτή που γίνεται με απόφαση δική μας. Όμως, στην πράξη, πώς αυτό μπορούμε να το δούμε και να περπατήσουμε ακριβώς το θέλημα του Θεού? Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε είναι λίγα πράγματα. Πρώτον, βλέποντας τον εαυτό μας, βλέποντας τη σημερινή μας κατάσταση,
να μην παίρνουμε αποφάσεις, αλλά να προβλέπουμε την αυριανή ημέρα που είναι η σημαντικότερη. Αυτή η ημέρα πέρασε, καλός ή κακός, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια να είναι αποτέλεσμα καλής απόφασης. Το άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι πού πρόκειται να επισκεφθεί ο Θεός. Ποιους. Σε ποιον τόπο. Ποιους ανθρώπους. Ακόμη και σε ποιο χρόνο. Πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ο Θεός αν θα κάνει επίσκεψη, πού θα την κάνει. Το τρίτο είναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ο τόπος της ανομίας, της παράβασης και της αμαρτίας, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και ο τόπος στον οποίο είναι ο Θεός. Υπάρχει η Ιερουσαλήμ και η Βηθλεέμ, αλλά υπάρχει η γη Μωάβ και η γη Αμών. Αυτά ο λαός του Θεού τα ξέρει. Και εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι, αδερφοί. Η οικογένεια αυτή πρόκειται να αποστατήσει. Όχι από το Θεό, αλλά από το θέλημα του Θεού. Θα συνεχίζει να αγαπάει το Θεό. Θα συνεχίζει να λατρεύει το Θεό. Θα συνεχίζει να εξητεί το Θεό. Θα συνεχίζει να ομολογεί το Θεό. Αλλά κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι εκεί που τον ή την ή τους θέλει ο Θεός. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι ο τόπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός να τον εκλέγουμε κι εμείς. Τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Ο υπηρέτης ο εμός δεν είναι εκεί που δεν είμαι εγώ. Άρα ένα σωρό από κριτήρια πέραν από την προσευχή μας, ένα μεγάλος αριθμός κριτηρίων μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούν να οδηγήσουν με σκέψη τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού και να επισφραγιστεί η σκέψη τους με την προσευχή και με την επέμβαση και την ευλογία του Θεού. Πρώτα σκέπτεται ο άνθρωπος, ύστερα προσεύχεται και εν τέλει αποφασίζει. Γιατί είναι άνθρωπος τριαδικός που δεν έχει μόνο σώμα, δεν είναι σαν τα άλογα που δεν έχουν λογική ζώα, τα οποία είναι φθαρμένα για τη φθορά και την άλωση, αλλά ο άνθρωπος έχει πνεύμα που εκφράζεται με τη λογική, έχει καρδιά που εκφράζεται με το θέλω και πρέπει να δαμάσει το σώμα του και να το δουλαγωγήσει ώστε να επιδιώξει να θέλει αυτό που θέλει ο Θεός και να αποφασίσει σύμφωνα όχι με τη γνώμη του αλλά με τη γνώμη του Θεού. Ο άνθρωπος σκέφτεται, βγάζει από τη μέση όταν πρόκειται να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Βγάζει από τη μέση την αμαρτία, την ανομία, την παράβαση, το ψέμα. Περιορίζεται μέσα στα όρια που του δίνει ο Λόγος του Θεού. Στη συνέχεια προσεύχεται, γιατί δεν φτάνει μόνο ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και εν τέλει αποφασίζει, γνωρίζοντας ότι οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν τον άνθρωπο από τη γη του άρτου, της καρποφορίας, της δοξολογίας, από τη γη των ζώντων στη γη του θανάτου και της θυρότητος, της ακαρπίας.
ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η γη των ζώντων και ποια είναι η γη του θανάτου. Η γη των ζώντων είναι εκεί που είναι ο Θεός. Η γη των ζώντων που εκλέγει ο Θεός. Η γη των ζώντων είναι εκεί που εργάζεται ο Θεός. Η γη των ζώντων είναι εκεί που προσκαλεί ο Θεός και δια του Ιησού Χριστού προσθέτει τους σωζωμένους. Η γη του θανάτου είναι η γη έξω της αμαρτίας, της ανομίας, της παράβασης του κόσμου τούτου. Αλλά είναι ακόμη και έξω από εκεί που ο Θεός θέλει τον κάθε έναν προσωπικά και την κάθε μία οικογένεια προσωπικά. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο ο Λόγος του Θεού, είναι απαραίτητη και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τόσο απαραίτητη που μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι μόνον όσοι διοικούνται, και το κείμενο λέει άγονται, ακόμη πιο σκληρή λέξεις, μόνο όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου πραγματικά είναι παιδιά του Θεού. Τρομακτική συνέπεια προς ευλογία ή προς κατάκριση έχει η σωστή ή λανθασμένη απόφαση του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να βασιλεύει στη ζωή μας ο φόβος του, να ελέγχουμε τα πράγματα με βάση πρώτα το Λόγο του Θεού, στη συνέχεια με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, με βάση πρώτα το Λόγο του Θεού, με τη λογική μας και με τη γνώση μας και με την αποκάλυψη που ο Θεός θα μας δώσει, αλλά και με βάση τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, που είναι κάτι που ξεπερνάει τα ανθρώπινα δεδομένα. Και τότε και μόνο τότε οι αποφάσεις μας θα είναι σωστές. Γιατί? Γιατί βλέποντας ο Θεός την αγωνία μας να πράξουμε το θέλημά Του, δεν θα μας αφήσει να κάνουμε λάθος. Βλέποντας την πρόθεση της καρδιάς μας να εξητούμε το θέλημά Του για να κάνουμε αυτό που Αυτός θέλει και όχι το μέγα λάθος, να κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε, δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι. Τώρα, Θεέ μου, θα πάω στη γη Μωάβ που έχει άρτο για να φροντίσω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και εκεί σε παρακαλώ να είσαι μαζί μου και να με ευλογήσεις. Λάθος. Τραγικό λάθος. Λες στο Θεό, θέλω να πάω εκεί, κάνε μου το θέλημά μου, ευλόγησε την απόφασή μου. Τα αποτελέσματα τραγικά. Ο Θεός θέλει, Θεέ μου, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω που να πάω, αλλά πριν φτάσω σε αυτό αρχίζω και σκέφτομαι. Πού να με θέλει άραγε ο Θεός? Είναι δυνατόν να με θέλει στη γη Μωάβ? Είναι δυνατόν? Για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού τι λέει. Να μην έχετε κοινωνία με αυτούς. Και δεν επιτρεπότανε οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες να εισέλθουν στο ναό του Θεού. Και μάλιστα όταν ήταν να εισέλθει ο λαός Ισραήλ στην γη της επαγγελίας, αφενός μεν ο Θεός τους είπε μην περνάτε από εκεί γιατί είναι συγγενείς σας, αφετέρου όμως τους είπε ότι δεν θα έχετε καμία συμμετοχή με αυτούς, και όσοι Μωαβίτες βρεθούν στη γη Μωάβ, στη γη Ισραήλ, διώξτε τους, μη συμμαχίστε μαζί τους. Το πρώτο σοβαρό λάθος που έκανε είναι δεν σκέφτηκε το Λόγο του Θεού. Αλλά με παρορμητισμό, με ενθουσιασμό, με φόβο, με πονηρή σκέψη, εδώ θα πεθάνω από την πείνα, εκεί θα φάω, και είναι πλούσια πόλη, πλούσια χώρα, χωρίς να σκεφτεί πού τον θέλει ο Θεός, πού τον έχει τοποθετήσει ο Θεός, πού τον έχει καρποφορήσει ο Θεός, πού τον έχει ευλογήσει ο Θεός, κοιτάει
την προσωρινή ελαφρά θλίψης, ξεχνώντας ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης που επιτρέπει ο Θεός εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης για τον ουρανό. Και η απόφαση είναι στενομυαλή, σαρκική, άφρον και καταστροφική. Πώς ένας ευλογημένος άνθρωπος εύκολα μπορεί να καταστραφεί? Όταν θέλει ο Θεός να τον ευωδώσει σε αυτό που αυτός αποφασίζει. Και πώς ένας μικρός και ασήμαντος άνθρωπος μπορεί να ευλογηθεί σφόδρα? Όταν θέλει, απορρίπτοντας τον εαυτό του, τη γνώμη του και τις απόψεις του, εξητώντας το θέλημα του Θεού, θέλει να περπατάει ακριβώς, μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός, στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Το αποτέλεσμα, προς διδασκαλία, απέθανε ο Ελιμέλεχ. Παντρευτήκαν τα παιδιά του Μουαβίτιδες, οι οποίοι πίστεψαν στο Θεό, προσκολήθηκαν στο Θεό, αλλά απέθαναν και αυτοί. Και τελευταία, σε απόλυτη απελπισία, η Ναομή παίρνει την απόφαση να επιστρέψει. Πόσο σοφό θα ήταν να επιστρέψει γρηγορότερα? Να μην χάσει τον άντρα της, τον έχασε. Να μην χάσει το γιο της, τον έχασε. Να διαφυλάξει τουλάχιστον ένα γιο με την επιστροφή. Εκεί τον έχασε κι αυτόν. Και όταν πια δεν της έμεινε τίποτα, επέστρεψε. Αλλά το θαυμαστό σε αυτό το βιβλίο είναι η νύμφη της Σημεία, η Ρουθ, η οποία δέχτηκε τον Θεό και δεν ήταν πρόθυμη σε καμία περίπτωση να τον εγκαταλείψει. Και η Ρουθ πήρε την καλή πορεία. Ο Ελιμέλεχ και η Ναομή πήραν την πορεία την κακή, τον κακό το δρόμο. Κάποτε είχα προσευχηθεί για μία κοπέλα και μου λέει: ο Θεός άσε, πήρε τον κακό το δρόμο, και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Πήρε τον κακό το δρόμο, λέω, αμαρτία, τι είναι? Σήμερα όμως, αδερφοί, κατάλαβα ότι ο Ελιμέλεχ πήρε τον κακό το δρόμο, εγκαταλείποντας την παρουσία του Θεού. Όχι την πίστη του στο Θεό, το θέλημα του Θεού. Ενώ η Ρουθ πήρε τον καλό το δρόμο, προχώρησε προς το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα, Ελιμέλεχ, Ναομή, καταστροφή, Ρουθ, ευλογία. Σήμερα, αδερφοί, να πάρουμε την απόφαση να εκλέξουμε τον καλό το δρόμο. Ψάξτε, λέει, παντού. Ερευνήστε, ρωτήστε, ποια είναι η αγαθή οδός. Περπατήστε σε αυτήν και θα ευλογηθείτε. Μην κάνεις ό,τι θέλεις. Μην κοιτάς το τι συμβαίνει σήμερα. Αναγνώρισε ότι είσαι παιδί του Θεού και η προσωρινή ελαφρά θλίψης δεν εργάζεται καταστροφή, αλλά αιώνιον βάρος δόξης εις τον ουρανό. Αμήν.